Μία από τις πολύ συχνές ερωτήσεις οι οποίες δεχόμαστε στο κανάλι είναι τι χρειάζεται κανείς για να μπορέσει να γίνει YouTuber, streamer, γενικά video creator. Προφανώς αυτή είναι μια ερώτηση η οποία έχει πολύ ζουμί και πολλές παραμέτρους, όμως μία παράμετρος είναι φυσικά και ο εξοπλισμός. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο χρειάζεται να επενδύσει κανείς αν θέλει να κάνει σωστή παραγωγή βίντεο, όσο περίεργο και σας φαίνεται, ο ήχος. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορεί κάποιος να έχει ποιοτικό ήχο με χαμηλό κόστος? Η Creative λέει ναι, και γι' αυτό λοιπόν εδώ μας έστειλε το νέο της USB μικροφωνάκι, το Live Mic M3, για να το δοκιμάσουμε και να σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας. Εδώ λοιπόν έχω το κουτάκι, θα το ανοίξουμε, να πάμε το unboxing και στη συνέχεια, αφού δούμε τα περιεχόμενα, θα δείτε και στην πράξη πώς παίζει και το μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ τα κουτάκια της Creative κλασικά λένε τα πάντα. Καταρχάς εδώ να δείξουμε λίγο το γραφικό, να δείτε πώς είναι το μικρόφωνο. Έχουμε και λέμε λοιπόν Live Mic M3 USB condenser μικρόφωνο με δύο πολικά patterns και real time mic monitoring. Από κάτω εδώ λέει διάφορα, έχουμε USB connectivity, θα τα διαβάσω όλα, θα μιλήσω για κάποια στην πορεία. Έχουμε καύσα των 14 χιλιοστών και έχουμε και γραφή 24-bit 96 kHz. Από την δεξιά εδώ πλευρά έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν θα τα διαβάσω, θα πέσει ένα screenshot εδώ να τα δείτε, όποιος θέλει το παγώνει ουσιαστικά, θα πέσει ένα πλανάκι δηλαδή και τα διαβάζετε με την ησυχία σας. Και από την άλλη μεριά βλέπω εδώ έχει πάλι το γραφικό του μικροφόνου και έχει και τα περιεχόμενα. Δεν θα τα διαβάσω εδώ γιατί αλλιώς παιδιά τι νόημα έχει το unboxing. Πάμε λοιπόν εδώ μια μπαμ μπαμ να δούμε τι γίνεται μέσα. Εδώ, λοιπόν, καλά ξεκινάμε, μου αρέσει εδώ, περιποιημένη φαίνεται η συσκευασία. Πρώτο πράγμα, εδώ Quick Start Guide, ξέρετε ότι τα διαβάζουμε πάρα πολύ αυτά. Εδώ Pop Filter, μου αρέσει που είναι μέσα. Και από ό,τι βλέπω εδώ εφαρμόζει μαγνητικά, ωραίο αυτό. Καλωδιάκι, USB, Type-C. Έχει και κάτι άλλο μέσα, γι' αυτό το ανοίγω. Λοιπόν, είναι USB Type, όχι, βλακίες λέω, είναι Type B και εδώ είναι Micro USB κανονικό, ωραίο. Και εδώ, αυτό είναι για τη βάση στήριξης, θα χρειαστεί εδώ για να ενώσουμε ουσιαστικά το μικρόφωνο με τη βάση στήριξης. Πολύ ωραία. Το καλωδιάκι εδώ, αν θυμάμαι καλά, νομίζω είναι 1,5 μέτρο, για όποιον ενδιαφέρεται. Λοιπόν, να δω το μικροφωνάκι. Ωραίο, μικρούλι, ομορφούλι, εντάξει, είναι λίγο πλαστικό στην αίσθηση που δίνει, εδώ βέβαια το πάνω μέρος εδώ είναι μεταλλικό, είναι αρκετά ελαφρύ, δεν το περίμενα ομολόγω τόσο ελαφρύ, και να δούμε και τι άλλο έχει μέσα, γιατί κάτι φαίνεται να έχει και μέσα πιο κάτω, έχει άλλο ένα επίπεδο εδώ, α, εδώ είναι, όχ, ρε, αυτή είναι βαριά, ρε. Εδώ η βασούλα. Εδώ αυτή είναι όντως massive, βαριά, και από ό,τι βλέπετε κάτω εδώ έχει και ένα έτσι λαστιχένιο πάτο εδώ, οπότε έρχεται εδώ και βεντουζάρει στο γραφείο, δεν κουνάει εύκολα, πολύ ωραία, θα είναι πολύ σταθερό. Λοιπόν, συναρμολογώ και επιστρέφω. Εδώ λοιπόν είναι το μικροφωνάκι, σχεδόν έτοιμο στημένο. Το βλέπετε πόσο ωραίο είναι πάνω στη βασούλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πλέον τώρα εδώ που είναι και στη βαριά βασούλα, έτσι δείχνει και πολύ πιο στιβαρό. Να πω τώρα εδώ ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που δίνει εδώ η βασούλα και που πολλοί το θέλουν αυτό, είναι το γεγονός ότι μπορεί ουσιαστικά να γυρίσει σχεδόν 90 μοίρες και να κάτσει. Κοίτα εδώ, πολύ ωραία. Πολλοί είναι αυτοί που το θέλουν αυτό το πράγμα να είναι τόσο ξαπλωτό το μικρόφωνο. Ενώ προφανώς μπορείτε να το προσαρμόσετε και σε οποιαδήποτε ενδιάμεση γωνία. Εδώ υπάρχει, φαίνεται εδώ, η βίδα που σφίγγω τόση ώρα για να μπορέσει να κρατήσει το μικροφωνάκι σταθερό σε οποιαδήποτε γωνία. Επίσης και εδώ υπάρχει ακόμα μία βιδούλα η οποία σφίγγει το μικρόφωνο πάνω στην βάση. Πολύ ωραία. Προφανώς τώρα βέβαια, αν δεν θέλετε να το έχετε εδώ πάνω στην βάση και να το έχετε πάνω στο γραφείο, γιατί προφανώς αν το έχετε έτσι και κάνετε και άλλες δουλειές, γράφετε κτλ., θα περνάνε θόρυβοι από το γραφείο. Μπορείτε προφανώς να το βάλετε σε κάποιο boom arm, καθότι υπάρχει από κάτω κανονικό σπήρωμα, το τυπικό αυτό το 1 τέταρτο της ίντσας. Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχει εδώ το
το μικρόφωνο. Εδώ πίσω έχουμε τον επιλογέα ουσιαστικά για τα δύο πολικά patterns που δίνει το μικρόφωνο. Από αυτό είναι που είναι επιλεγμένο είναι το cardioid, είναι το mode το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όποτε εσείς θέλετε να κάνετε γραφή και να είστε μόνος σας. Οπότε λοιπόν να πιάνει μόνο τη δική σας φωνή, χωρίς να πιάνει τους περιβαλλοντικούς θορύβους. Ενώ δίπλα, αν το γυρίσω το διακόπτη, πάμε στο omnidirectional, όπου είναι το mode το οποίο θα χρησιμοποιήσετε κάθε φορά που θέλετε να έχετε κι άλλους συνομιλητές ή αν θέλετε να πιάσετε και για τον οποιονδήποτε λόγο τους περιβαλλοντικούς θορύβους. Από την άλλη τώρα τη μεριά. Υπάρχει εδώ ο επιλογέας εδώ που είναι για το gain του μικροφόνου και ακριβώς από κάτω υπάρχει και ένα κουμπί το οποίο είναι για το mute. Εδώ βλέπετε ότι είναι mute το μικρόφωνο, από πάνω η λιχνία είναι κόκκινη. Όταν είναι live το μικρόφωνο η λιχνία γίνεται μπλε. Και εδώ στο κάτω μέρος, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή καλά, θα το δείξουμε σε άλλο πλάνο. Υπάρχει ένα κανονικό παραδοσιακό mini jack για να συνδέσετε ένα ζευγάρι ακουστικά και να μπορείτε ουσιαστικά να έχετε το live monitoring, δηλαδή να ακούτε κανονικά την φωνή σας, οπότε να μπορείτε να ξέρετε τι γράφετε. Και το τελευταίο πράγμα που δεν έχω βάλει είναι εδώ το pop filter, το οποίο έρχεται εδώ και κουμπώνει πολύ ωραία μαγνητικά. Μια χαρά, και πλέον είναι έτσι ολοκληρωμένο το μικροφωνάκι. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσετε και το μικρόφωνο. Εγώ το έχω βάλει αυτή τη στιγμή στο cardioid. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω, έτσι να ξεκινήσουμε με ένα λίγο τεστάκι το οποίο θα ενδιαφέρει όλους εσάς που μπορεί να είσαστε gamers και μπορεί να έχετε το μικρόφωνο και ένα πληκτρολόγιο, ειδικά αν είναι αυτό μηχανικό, να αρχίσω λίγο να γράφω, να ακούσετε λίγο τι κάνει και πόσο περνάει ο ήχος μέσα στο μικρόφωνο. Επίσης, έτσι όπως είναι πάνω στη βασούλα, να ξέρετε ότι περνάνε ήχοι αν αρχίσετε να κουπανάτε το γραφείο. Οπότε αν δεν θέλετε να έχετε αυτά τα προβλήματα, καλό είναι να βάλετε το μικρόφωνο σε ένα boom arm. Λοιπόν, τώρα η Creative λέει εδώ πέρα ότι η ιδανική απόσταση για να το έχετε είναι 6 με 12 inches. Εγώ αυτό που παρατήρησα είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όσο φέρνω το μικρόφωνο πιο κοντά, αρχίζει και αποκτάει πιο πολύ όγκο η φωνή μου, πιάνει δηλαδή καλύτερα τις χαμηλές συχνότητες, ενώ όσο το απομακρύνω αρχίζει λίγο και λεπταίνει η φωνή μου. Αυτό όμως επίσης που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έπιανε πάρα πολύ καλά τη φωνή μου, ανεξαρτήτως αν το μικρόφωνο ήταν ακριβώς μπροστά μου ή αν δεν ήταν. Τώρα πιθανόν το μετακινώ να ακούτε εσείς και τα tap-tap τα οποία περνάνε από τη βάση. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε πια να το συγκρίνουμε και με ένα άλλο μικροφωνάκι που έχει περάσει και το έχουμε παρουσιάσει στο κανάλι. Έχω εδώ δίπλα μου το Fine Fine, το K690. Είναι και αυτό εδώ σε cardioid, οπότε θα μπορέσετε λίγο να ακούσετε, να με ακούσετε όσο μιλάω και θα πέφτει πότε το ένα μικρόφωνο, πότε το άλλο, για να μπορείτε να συγκρίνετε τη φωνή μου, ενώ πάντα θα μπορείτε να κάνετε σύγκριση και με το μικρόφωνο το οποίο κανονικά γράφουμε εμείς εδώ όλα μας τα βίντεο, που είναι μικρόφωνο της Sennheiser. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ακούγομαι, δεν ξέρω αν προτιμάτε τη φωνή μου από το M3 ή αν προτιμάτε τη φωνή μου από το Fine Fine Kappa 690 ή αν προτιμάτε τη φωνή μου από το μικρόφωνο κανονικά το οποίο εμείς γράφουμε. Εγώ θα λέγα ότι έμεινα συνολικά αρκετά ευχαριστημένος από το μικρόφωνο της Creative, άλλωστε είναι μια πάρα πολύ οικονομική πρόταση. Είναι ένα μικρόφωνο το οποίο είναι στα 60 ευρώ, ένα κόστος το οποίο νομίζω ότι μπορούν να το αντέξουν όλοι. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε από κάτω, πρώτον, αν σας άρεσε το μικρόφωνο της Creative, αν χρησιμοποιείτε κάποιο μικρόφωνο άλλο ή αν ψάχνετε εσείς αυτή τη στιγμή για κάποιο μικρόφωνο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για ό,τι ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.